Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και στο παρελθόν και στη συνέχεια αυτό που είναι υποκρίση είναι ένα συνολικό μοντέλο ανάπτυξης και όχι μόνο για τη χώρα μας. Mm-hmm. Θα ήθελα να θυμίσω ένα μεγάλο παράδειγμα μιας ισχυρής χώρας πριν από αρκετά χρόνια στη Γερμανία με το Στρέντερ. Γίνει οι καταστροφικές πλημμύρες και που σε ένα βαθμό, αν θυμάστε τότε, για να το πάμε στο πολιτικό και εν μέρη στο επικοινωνιακό, μια και αντέδρασε σχετικά γρήγορα και παρουσίασε, είχε πάρει σημεία εν όψη και των τότε εκλογών που είχαν στη Γερμανία. Παρότι μετά λίγο τα μπέρδεψε τα πολιτικά. Ναι, γιατί αντέδρασε σωστά. Έχουμε λοιπόν ένα μοντέλο που ιδιαίτερα για μια σειρά χώρες και στη Μεσόγειο αλλά και στο Βορρά, έχουμε δει την εκτροπή των πραγμάτων από τη φυσική τους ροή. Και γι' αυτό και την πληρώνουμε. Είτε έχουμε χτίσει εμείς οι ίδιοι, είτε αγοράσαμε κάτι χτισμένο. Βεβαίως και οι τοπικές αρχές, αλλά και η κεντρική εξουσία έχει ευθύνες για αυτό το μοντέλο. Και η σημερινή κυβέρνηση έχει ευθύνες σε σχέση με την ταχύτητα, την ποιότητα και τα αποτελέσματα της αντίδρασης. Mm-hmm. Όχι όμως για τη συσσόρευση αυτού του μοντέλου. Mm-hmm. Θα κρυθεί σύντομα και αυτή η κυβέρνηση και γι' αυτό. Αλλά πρέπει να ξεδιπλώσει και η ίδια, Δημήτρη, ένα σχέδιο, όπως λες και εσύ, ανάπτυξης, για το τι ανάπτυξη θέλει και για το τι θέλει να γίνει σε αυτό το μοντέλο. Αν έχουμε χρόνο, θα τα συζητήσουμε. Αλλά θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως κάθε φορά σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί πρόσφατα θρηνήσαμε και πολλά θύματα, εγώ θέλω να αναφερθώ ότι όταν έχεις τα θύματα που θυμίζω ότι ακόμα και στην πρώτη τους φάση, ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης που και εσείς το είχατε καλύψει γρήγορα τότε, ως κανάλι εννοώ και ραδιόφωνο, φάνηκε ότι πολλοί δεν ήθελαν να συνειδητοποιήσουν τι ήταν αυτό που ζούσαν, που αντιμετωπίζαν. Mm-hmm. Και να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν, γιατί δεν έχει περάσει πολύ έντονα, ότι μέσα στη Μάντρα, το λέω κυρίως γιατί ήταν και πιο δίπλα μας εδώ στην Αττική, ναι, ναι, όχι γιατί είμαστε απλά υδροκέφαλοι, διέσχιζε ο χήμαρος και είχε καλυφθεί στο κεντρικό μέρος της πόλης. Αυτό δεν έγινε ούτε πριν ένα χρόνο. Έγινε κεντρικός δρόμος. Ούτε πριν από τέσσερα χρόνια. Όμως αποδεικνύεται, Δημήτρη, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη Μάντρα. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Πουθενά δεν είναι, σας είπα. Αν πάτε σε μια σειρά περιοχές, δυστυχώς και στην περιφέρεια, ενώ ότι εκεί θα μπορούσε κανείς να είναι πιο κοντά στη φύση και να βλέπει με λίγο σχετική, όπως λένε καμιά φορά όσοι εγκαθίστανται εκεί, ασχολούνται με τις παραγωγικές ασχολίες, ότι είναι πιο κοντά στη φύση, είναι πώς την προσέχουν περισσότερο. Δεν είναι αλήθεια. Δυστυχώς. Γιατί ο άνθρωπος πολλές φορές δείχνει πόσο μικρός είναι ο ίδιος ή πόσο ενσωματώνεται σε ένα μοντέλο που είναι απλά προσωρινές λύσεις, χωρίς να βλέπει τι άλλο θα επέλθει. Επίσης, θυμίζω ότι και μεγάλες χώρες όπως η Αμερική, για να θυμηθούμε, το λέω γιατί έχουμε μια υπερβολική προπαγάνδα στη χώρα μας και στο παρελθόν και τώρα, ασχέτως ποιος είναι στην κυβέρνηση, στο πώς αντιμετωπίζονται οι φυσικές καταστροφές. Και θεωρώ ότι παρότι είμαστε στη δουλειά της επικοινωνίας, πιστεύω εγώ, και της πληροφόρησης των πολιτών, να μην εκτρεπόμαστε τόσο στην προπαγάνδα όλοι μας, αλλά λέω, νομίζω ότι όταν τα σοβαρά ζητήματα αντιμετωπίζονται απλά με ένταση, με φανατισμό και με καλλιέργεια, τι να το πω τώρα, να μην πω πολλά πράγματα, ας το πούμε μαύρου άσπρου. Καλύπτει την πραγματικότητα. Δεν βοηθάμε και τους συμπολίτες μας. Δεν λύνουμε τα ζητήματα και απλά διαιωνίζουμε μια κατάσταση που συγκαλύπτει τις ευθύνες. Ναι, και δεν πάμε παρακάτω. Που έχουν αναλογίες βέβαια. Κυβερνήσεις που διαχρονικά κυβέρνησαν. Τοπικές ευθύνες. Πάμε τώρα, Δημήτρη, στο Eurogroup και στη συμφωνία που πετύχαμε χθες. Και είναι μια συμφωνία που έληξε αυτή τη φορά πολύ γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι τότρεξε η κυβέρνηση. Μένει βέβαια τώρα να προχωρήσουν και τα νομοσχέδια. Γιατί είδαμε από τη μία χθες να κατατίθεται η τροπολογία της κυρίας Αχτσιόγλου σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, αλλά ούτως ή άλλως σε ένα άσχετο θα πάει από ό,τι καταλαβαίνω. Βιασμένη κίνηση ήταν. Ναι, βιασμένη λες. Ναι, παρότι είναι μέσα στη συζήτηση. Γιατί πήρε πίσω το βράδυ όμως αργά μετά. Εγώ αυτό χαρακτηρίζω και λέω και παραμένω της πεποίθησης και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος όσο μπορώ, ο καθένας με την τακτική του και τις προσεγγίσεις του, ότι σε αυτά τα ζητήματα της αξιολόγησης ξέραμε όσοι παρακολουθούμε σωστά και στη χώρα και πανευρωπαϊκά ότι ήταν κοινό όφελος για όλες τις πλευρές να κλείσει γρήγορα. Όχι απλά για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς, αλλά και για τα ζητήματα που θέλουν και οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζω ότι η Ευρώπη που ζούμε όλοι μας και μακάρι να συνεχίσουμε να ζούμε και να διορθωθούν κάποια πράγματα, είναι στην πιο δύσκολη της φάση. Όχι γιατί το λέω εγώ, ούτε γιατί το λέει και η σημερινή κυβέρνηση και άλλες πολιτικές δυνάμεις, κυρίως όμως στην Ευρώπη, αλλά όλες οι τελευταίες εξελίξεις έχουν δείξει ότι όχι απλά είναι σε σταυροδρόμι, όπως το λέει ας πούμε ακόμα και ο Γιούνκερ τώρα και κάποιες άλλες πλευρές, ειδικά για τα ζητήματα τα δικά μας, και οι Ευρωπαίοι θέλαν να δρομολογηθούν διέξοδοι σχετικά γρήγορα, ώστε στην επόμενη φάση να αντιμετωπιστούν τα πιο δομικά ζητήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ευρωπαϊκής προοπτικής. Θέλουν κομμάτι, να τρέξει λοιπόν, η Ελλάδα αυτής, δηλαδή με λίγα λόγια. Κομμάτι αυτής της προοπτικής είναι το δικό μας θέμα. Και επειδή οι άλλες χώρες ξέρουμε ότι λιγότερο ή περισσότερο έκλεισαν το δικό τους
Πρώτο Γολγοθά. Πιο γρήγορα δεν είναι λυμένα τα ζητήματα όλα, να ξέρετε. Όχι, αλλά έχουμε και την ανεργία έχουν μειώσει και πάνε καλύτερα και η ανάπτυξή τους είναι πιο ισχυρή. Είναι σε καλύτερη και φάση σε από αυτή την τη Ελλάδα. Φάση, επειδή κυρίως το αναπτυξιακό ενδιαφέρει, αλλά το αναπτυξιακό, επανέρχομαι και σε σχέση με το προηγούμενο θέμα, έχει σημασία πώς το βλέπει κανείς. Δεν είναι μόνο οικονομική δίχτυση η ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι και ο τρόπος που κινείται η κοινωνία, η παιδεία κτλ. Και λέω λοιπόν τώρα, σε αυτή την περίπτωση περιμέναμε ότι θα έκλεινε η αξιολόγηση για όλους αυτούς τους λόγους. Σωστά έκλεισε και αν θέλουμε κερδίζουμε και ένα χαμένο έδαφος σε ένα κομμάτι του χρονικό και ουσιαστικό, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα επόμενο εξάμηνο που είναι πολύ περισσότερο φωτιά και δυσκολία. Γιατί εκεί θα κρυθεί, τον Αύγουστο, λες, εκεί θα κρυθεί με ποιους όρους θα φτάσουμε στον Αύγουστο. Ναι. Και δεν το λέω απλά επειδή το εκπέμπει με τον προγραμματισμό της η κυβέρνηση, το λέω για την ουσία του θέματος που έχουμε μπροστά μας, όχι απλά το κλείσιμο, το τελικό. Πάντως έχει πολύ δύσκολα Γενάρη. Μέτρα, Δημήτρη. Έχουμε πληστηριασμούς, έχουμε ΔΕΗ, που είναι πολύ δύσκολο θέμα. Έχουμε το συνδικαλιστικό νόμο που είδες από χθες, άρχισαν τα συνδικάτα, άρχισαν τα όργανα. Εγώ σήμερα έχουμε στάσεις εργασίας. Εγώ θα έλεγα ότι το πιο κρίσιμο από όλα, για να μην φύγω ακόμα από το θέμα και θα απαντήσω και για αυτά να το συζητήσουμε, είναι ακριβώς το θέμα της ανάπτυξης που είπαμε πριν. Γιατί όπως και να το κάνουμε σε αυτή τη φάση, θα ήταν προτιμότερο για τη χώρα να έχει μεγαλύτερο δίχτυ ανάπτυξης, ας το πούμε, σε σχέση με το ΑΕΠ. Έχουμε μία δυσκολία εκεί. Γιατί να θυμίσω ότι ήταν ένα χρόνο προϋπολογισμός. Το νούμερο που βγήκε χθες ήταν κατώτερο των προσδοκιών, το 1,3. Ναι, νομίζω ότι από καιρό όποιος παρακολουθεί τα πράγματα το έβλεπε αυτό, αλλά η συνολική εικόνα, η οικονομική, επαναλαμβάνω, είναι για πρώτη φορά για τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά και δομικά έχει μια ροπή, όπως λέμε, προς τα μπρος. Είναι μια διέξοδος. Και αυτή η διέξοδος πρέπει να υπηρετηθεί, να βελτιωθεί σε όλες τις πλευρές και τους δείχτες και να γίνει πιο κοινωνική άμεσα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ζητήματα όπως αυτό με τις απεργίες, το οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, που είναι κάπως δύσκολα διαχειρίσιμα και από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή έχουν μαζευτεί πολλά. Είναι οι πληστηριασμοί, είναι η ΔΕΗ, είναι τώρα το θέμα των απεργιών που φαίνεται πως δυσκολεύει.